Ευχαριστούμε καταρχήν που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση της σχολικής κοινότητας του Γενικού Λυκείου Λιξουρίου, το οποίο εκπροσωπείται σε αυτό το τραπέζι από μένα σαν διευθυντή και πρόεδρο του Συλλόγου των Διδασκόντων, από την πρόεδρο του Συλλόγου των Κηδεμόνων, την κυρία Μπούγα Μαρδαλινή, τον πρόεδρο του 15μελού Συμβουλίου, τον κύριο Χρήστοφο Συναμαθητή, για το Τριμελές μαζί με τα παιδιά του 15 Μελούς, τον πρόεδρο της Ελμέκη και συνάδελφο και μέλος του Συλλόγου, τον κύριο Ματζουράτο, και να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας, καθώς και τους συναδέλφους που παρευρίσκονται σήμερα εδώ, τον υποδιευθυντή του σχολείου και τους νηπούς συναδέλφους που βρίσκονται σήμερα κοντά μας. Σκοπός της σημερινής συνάντησης και συνέντευξης τύπου είναι να φέρουμε στην επικαιρότητα ένα δραματικό γεγονός, το οποίο σχετίζεται με τους σεισμούς που πραγματοποιήθηκαν το 2014, όπως γνωρίζετε, τις 26 του Ιανουαρίου και τις 3 Φεβρουαρίου. Σήμερα έχει 1η Φεβρουαρίου, να ευχηθούμε σε όλους καλό μήνα. Αλλά για μας είναι μια επέτειος που θα τη χαρακτηρίζαμε 5 χρόνια μετά τους σεισμούς, 5 χρόνια υπό το μηδέν. Οι συνθήκες τις οποίες βλέπετε, στις οποίες βρισκόμαστε για 5 συνεχή χρόνια, είναι αυτές που μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, κάνοντας μία βόλτα στον περίγυρο. Ο χειμώνας φέτος είναι δύσκολος, ίσως και πιο δύσκολος από άλλες χρονιές, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε και μεγαλύτερα προβλήματα. Γύρω στο περιβάλλον χώρο απ' έξω έχουμε μαζευτεί τόνοι σκουπίδια, φύγια, λόγω των καιρικών φαινομένων. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, ο χώρος στον οποίο η καθημερινότητα των παιδιών και γενικότερα της σχολικής κοινότητας είναι αυτή την οποία βλέπετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί για όλα αυτά τα 5 χρόνια, όλες οι προηγούμενες γενιές από τα παιδιά που έχουν αποφοιτήσει τώρα, που είναι φοιτητές, που τους βλέπουμε όμως και ξέρουμε μέσα από τα social media ότι ταινιάζονται το σχολείο, αλλά και από αυτούς που σήμερα αποτελούν το μαθητικό πληθυσμό του σχολείου, από συνοδέλφους που έχουν ήδη φύγει λόγω συνταξιοδότησης ή λόγω μετάθεσης κάποιων από αυτούς, αλλά και από αυτούς που σήμερα βρισκόμαστε εδώ, θέλαμε να καταδείξουμε με αυτή ακριβώς την συνέντευξη τύπου, τις τραγικές πραγματικά συνθήκες τις οποίες βιώνει η σχολική μας κοινότητα σε αυτό το χώρο. Παλεύουμε λοιπόν συντονισμένα για πολλά χρόνια, στο σύνολο μας όλη η σχολική κοινότητα, αποτελούμενη τόσο από τους μαθητές διαχρονικά, όσο και από το Σύλλογο των Καθηγητών, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο, πραγματικά έτσι θα το χαρακτήριζα. Ας μην το πω όνειρο θερινής νυχτός, γιατί πραγματικά μπορεί να κατηγορηθώ πάνω σε αυτό. Ας το θεωρήσουμε όμως ένα όνειρο την κατασκευή ενός νέου λυκείου, το οποίο αποτελεί μια αναγκαιότητα και που, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλη η τοπική κοινότητα, εννοώ οι Παλικισιάνοι, που σε αυτό το χώρο βρίσκονται τα παιδιά τους, έτσι, ή τα παιδιά συγγενών τους, και γενικότερα όλοι οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους και από πολλούς που δεν παρευρίσκονται εδώ έχουμε αποφοιτήσει από το σχολείο αυτό, δεν θεωρούμε ότι είναι πολυτέλεια η κατασκευή ενός τέτοιου σχολείου. Τι να πούμε δηλαδή, ότι θα μας κάνουν τη χάρη ότι είναι πολυτέλεια το να φτιαχτεί ένα νέο λύκειο στο σχολείο, στο Λιξούρι, μετά από αυτό τον ρημαγδό που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια? Νομίζω ότι η απλή λογική λέει ότι είναι μια αναγκαιότητα στην οποία στη σημερινή εποχή και σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να ανταποκριθούμε. Καλούμε όλο τον κόσμο να βοηθήσει σε αυτή την τομέα και θέλουμε όλοι να είσαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες για να μπορέσει κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί αυτό που αρχικά ονόμασα όνειρο. Αν με ρωτήσετε και πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο για το πού βρισκόμαστε σήμερα, θα σας πω αυτά που είπα εχθές
τους γονείς που βρισκόταν στο χώρο του σχολείου, μιας και δίναμε χθες τους βαθμούς του πρώτου τετραμήνου. Βρισκόμαστε ακόμα σ' άλλο. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε από τους αρμοδίους? Θα σας πω. Η ενημέρωση είναι ότι η Επιτροπή Καταλληλότητας για να επιλέξει το χώρο που θα γίνει το σχολείο, η οποία συντήθηκε το καλοκαίρι του 2018, επέλεξε μεταξύ των δύο πρωταθέτων από το Δήμο, του Αγίου Αντωνίου και το χώρο της Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής, το χώρο της Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής, για το οποίο όμως δεν έχει ακόμα απαντήσει η πολεοδομία, αν μπορεί να πάρει χώρος δόμησης, αν μπορεί δηλαδή να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Εκεί είμαστε δηλαδή τώρα, περιμένουμε την απάντηση της πολεοδομίας. Αυτό είναι η ενημέρωση που είχα από το Δήμο προχθές. Αν δοθεί αυτή η απάντηση, ανάλογα με το αν θα είναι αυτή, ας πούμε, αρνητική ή θετική, εντάξει, τότε θα επιλέξουμε το χώρο και στο χώρο αυτό θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές μελέτες για να προχωρήσει η υλοποίηση της μελέτης καταρχήν. Στη συνέχεια, αφού εκδοθούν, τελειώσουν αυτά, μετά θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης, να δημοπρατηθεί και να εκτελεστεί. Ακόμα δηλαδή είμαστε στο Α, δεν έχουμε επιλέξει το χώρο δηλαδή που να τηρεί τις προϋποθέσεις. Εκεί είμαστε τώρα. Αναμένουμε αυτή την απάντηση. Με τις πληροφορίες που εγώ τουλάχιστον έχω, είναι λίγο δύσκολο να πάρει το χώρο αυτό άδεια κατ' επέκταση. Πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, ας το δούμε, έτσι, η πολεοδομία θα απαντήσει αρνητικά, οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει η Επιτροπή Καταλληλότητας να ξανασυνέλθει για να δούμε πού αλλού μπορεί να φτιαχτεί το νέο λύκειο. Εμείς, παρότι υπερβαίνει τις δικές μας τις αρμοδιότητες στα πλαίσια του Συλλόγου των Διδασκόντων, έχουμε κάνει μια διερεύνηση έχοντας ευαισθησία σε αυτό και σε ό,τι γνωρίζοντας καλά δηλαδή τη γεωγραφία του τόπου μας για το πού μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο λύκειο που να μπορεί να πάρει άδεια, να έχει τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αυτό. Το χτήμα του Πάρδου. Στο ένα τμήμα, το βόρειο, το τμήμα το οποίο είναι στο πάνω μέρος του κτήματος του Πάρδου, απέναντι από το δεύτερο δημοτικό, το οποίο βρίσκεται μέσα στην Επιτροπή Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης. Είναι δηλαδή κάτι σαν εντός σχεδίου που μπορεί, επιτρέπεται τις χρήσεις. Άρα εκείνο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πράγματι, ένα υπόπεδο που θα μπορούσε να αξιολογηθεί γιατί τηρεί τους όρους αυτούς που απαιτούνται για το φτιάξιμο ενός σχολείου και μέσα στον οικισμό, σε όλο το οικιστικό περιβάλλον, αλλά και γενικότερα έχει τις προϋποθέσεις αυτές και για περιβάλλοντες χώρους και γενικότερα χώρους δραστηριοτήτων, αλλά αν θέλετε και σαν ληξουργιώτες και σαν Παλικισιάνη, θα μπορούσε να χρησιμεύσει γιατί θα γινόταν και η αναστήλωση της βίλας του Τυπάλδου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε ρηπιώδη κατάσταση και θα μπορούσε να αναστηλωθεί και να συντηρηθεί και να ενταχθεί στα πλαίσια ενός σχολείου, μια σχολική δραστηριότητα, όπως είναι μια σχολική βιβλιοθήκη, ένας χώρος εκδηλώσεων ή οτιδήποτε τέτοιο στο πάτρεμα αυτού του έργου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να δώσω και το λόγο στους παρευρισκόμενους σήμερα εδώ, για να μην μονοπολίσω εγώ την κουβέντα, γιατί θέλω να μιλήσουν όλοι από τους παρευρισκόμενους και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε πραγματικά, γιατί δεν αφορά μόνο εμένα, ούτε μόνο το Σύλλογο των Διδασκόντων αυτό. Ας ξεκινήσω με την κυρία Μπούχα, που είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου των Γονέων, των Κηδεμόνων του σχολείου μας. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι όλο αυτό τον καιρό είμαστε κοντά στα παιδιά και κοντά στους καθηγητές, παρακολουθούμε όλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει και τους στηρίζουμε. Επίσης, δυστυχώς, παρόλες τις υποσχέσεις που έχουμε πάρει τόσο καιρό, όχι μόνο δεν έχει γίνει ούτε ένα μικρό βήμα παραπέρα, αλλά είμαστε στο ίδιο σημείο, χωρίς να... δεν προχωράει τίποτα. Αυτό το... Η κατασκευή ενός νέου σχολείου είναι ανάγκη, γιατί πρώτον και κυρίων ότι ο χώρος που στεγαζόταν το προηγούμενο στο λύκειο και το γυμνάσιο δεν είναι επαρκής και έπειτα οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορεί κανείς να μας
αναγκάσει να βάλουμε τα παιδιά μας σε ένα χώρο όπου είναι ακατάλληλος. Από εκεί και πέρα, εμείς πάντα θα στηρίζουμε το Σύλλογο των Καθηγητών και το 15 Μελές, τα παιδιά, θα είμαστε πάντα κοντά τους και ό,τι μπορούμε και εμείς, σαν Σύλλογος Γονέων, θα προσφέρουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του 15 Μελούς, ο Χρήστος Κουτσινάς, που είναι μέλος των μαθητών. Εγώ θα μιλήσω σαν ένας μαθητής του Γενικού. Θα μιλήσω σαν ένας απλός μαθητής του Γενικού Λυκείου Λειτουργείου. Οι συνθήκες που βιώνουμε καθημερινώς είναι, θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω ως απέσιες και άθλιες, διότι μπορείτε να κοιτάξετε τον χώρο του σχολείου. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, όπως το μάθημα. Καθώς βρέχει, δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα. Με τη ζέστη δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα και πολλά προβλήματα. Ο χώρος του σχολείου αυτός είναι ανεπαρκής, καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα και στη γυμναστική και σε πολλά μαθήματα. Είναι απαράδεκτο από τη μεριά όλων των άλλων να μην μπορούν να μας βοηθήσουν, έτσι ώστε να μπορούμε να διδαχτούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Εγώ μιλάω σαν μαθητής τρίτης λυκείου που προσπαθώ έτσι ώστε να μπορώ να πετύχω κάπου. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι 5 χρόνια τώρα και αυτό είναι απαράδεκτο και είναι όλο υποσχέσεις. Δεν έχουμε δει κάτι ακόμα. Αυτά. Τώρα θα δώσω και το λόγο στο Δημήτρη του Ματσουράτου που είναι πρόεδρος της Αλμέκη και συνάδελφος εδώ στο χώρο του σχολείου. Νομίζω ότι η κατάσταση περιγράφηκε, δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα σε σχέση με αυτό. Άλλωστε και οι εικόνες από μόνες τους μιλούν για την κατάσταση. Το θέμα είναι σε ό,τι αφορά αυτό που ο κύριος Διευθυντής στην εξέλιξη υπάρχει μια παλιδρόμηση, μπορούμε να πούμε, της προοπτικής κατασκευής του νέου σχολείου, διότι όταν καλούμαστε μάλλον με τις επισκευές προβλέπεται να επισκευαστεί και η πτέρυγα του λυκείου η οποία είναι, να το πούμε έτσι, σε άθλια κατάσταση, είχε χαρακτηριστεί με το χαρακτηρισμό Δέλτα από την πρώτη αυτοψία του ΟΚΤΙΠ. Τώρα ξαφνικά προκύπτει ότι γίνεται γάμα, δηλαδή επισκευάσιμη, που σημαίνει ότι προχωράει η εργολαβία για να επισκευαστεί. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθούμε να επιστρέψουμε στο παλιό σχολείο και η προοπτική του νέου σχολείου απομακρύνεται εφόσον όλοι οι υπεύθυνοι, εννοούμε Δήμος, Περιφέρεια, Κυβέρνηση κλπ, θα πούνε ότι έχετε σχολείο, πηγαίνετε στο επισκευασμένο σχολείο και αφήστε τα άλλα τα σχολεία. Αφήστε δηλαδή το καινούριο σχολείο. Μέχρι σήμερα έχουμε υποσχέσει, όπως είπαν και οι γονείς και οι μαθητές, από τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, μάλιστα μας λέγανε ότι υπάρχει και σχετική χρηματοδότηση γύρω στα 11 εκατομμύρια, είχαν πει, τα οποία φυσικά σήμερα δεν υπάρχει προοπτική να χρησιμοποιηθούν, γιατί δεν υπάρχουν ούτε οι μελέτες, αλλά ούτε και οι αποφάσεις οι σχετικές. Υπάρχει μια παλιδρόμηση και σε σχέση με το χώρο, όπως είπε ο κύριος Διευθυντής, που θα κατασκευαστεί το σχολείο αυτό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια κατάσταση πολύ αρνητική. Γι' αυτό και σήμερα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συνέντευξη τύπου να αναδείξει το πρόβλημα και να πει σε όλους τους υπεύθυνους ότι εδώ χρειάζεται να σκύψουν, εδώ χρειάζεται να κατασκευαστεί ένα νέο σχολείο το οποίο θα λύσει πραγματικά το πρόβλημα. Να πω ότι και σαν εκπαιδευτικός αυτού του σχολείου και σαν γυμνασίς αυτού του σχολείου, καθημερινά, σε απόσταση αναπνοής από τα σηματοπλέγματα, οι μαθητές παίζουν μπάλα και κάνουν κινήσεις οι οποίες μπορούν να τραυματίσουν, να τραυματιστούν σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Δεν παρέχεται καμία ασφάλεια μέσα από το σχολείο. Οι συνάδελφοι βιώνουν πολύ άσχημες καταστάσεις, στη βροχή, στον αέρα, στον ήλιο. Και φυσικά να πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα οι μαθητές έχουν αναπτύξει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, μεγάλες κινητοποιήσεις,
Πέρυσι έγινα γνωστή στο Πανελλήνιο με ένα σχετικό βίντεο που τράβηξα, αλλά δεν φαίνεται να συγκινεί κανέναν αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, εδώ και τώρα διεκδικούμε ένα νέο σχολείο, ένα νέο σχολικό συγκρότημα μάλλον το σχολείο αυτό, το οποίο θα σημειωθεί ότι την εκπαιδευτική διαδικασία την υλοποιεί κατά γράμμα και οι επιτυχίες αυτού του σχολείου είναι αδιάκοπες, παρότι ζούμε σε αυτές τις άθλιες εκδίκες. Να προσθέσω μόνο μια κουβέντα και μετά ρωτάτε ό,τι θέλετε. Απέφυγα στην εισήγηση που έκανα πριν, αν θέλετε, να αναφερθώ για το ζήτημα της επισκευής του παλιού σχολικού συγκροτήματος. Το έκανα εθελημένα γιατί έχουμε απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει το Λύκειο στο συγκεκριμένο χώρο. Αν θέλετε να σας πούμε για ποιους λόγους το Σχολικό Συμβούλιο ομόφωνα του σχολείου μας έχει αποφασίσει ότι δεν επιστρέφει το Λύκειο στο συγκεκριμένο χώρο, πράγμα το οποίο υιοθέτησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορώ να σας αναφέρω για τους λόγους. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ότι θα γίνει μια επισκευή αυτού του σχολικού συγκροτήματος με 1.200.000 ευρώ, όταν δύο κτίρια δίπλα μας, το παλιό δημοτικό, το οποίο επισκευάστηκε εξωτερικά, κόστησε γύρω στο 1.800.000, γύρω στο 1, και το ενιδρίο, η πινακίδα απ' έξω είναι, 1.150. Και θεωρούμε, το μεν ένα δεν είναι χρηστικό, το πρώτο δημοτικό, δηλαδή δεν λειτουργεί από μέσα, γιατί θέλει άλλα χρήματα. Έτσι. Αντιστοίχως και το ενιδρίο δεν ξέρω για ποιους λόγους. Και πιστεύουμε ότι με αυτά τα λεφτά μπορούμε να φτιάξουμε ένα σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα πάνε 300 μαθητές. Να το κάνουμε λειτουργικό, που είναι τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερο. Και ασφαλής. Έτσι, και θα είναι και μια ασφάλεια. Αν πρόκειται να κάνουμε κανένα απογιάτισμα και να θεωρήσουμε ότι πάμε παιδιά εκεί, έτσι, με τις ζημίες που έχει υποστεί, με τα χαρτιά που έχουμε από τη ΦΤΥΠ εμείς, με την πρώτο έλεγχο, όπου το ηλικιακό συγκρότημα έχει χαρακτηριστεί κατηγορία ΔΕΛΤΑ, εμείς έχουμε πει ομόφωνα όχι. Και το οποίο έχει υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό μιλάμε για την αναγκαιότητα νέου σχολικού συγκροτήματος. Εντάξει, για να μην μονοπολίσουμε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάποιος από τους συναδέλφους, από τα παιδιά, κάτι να. Μήπως μας έχει ξεφύγει κάτι. Και θέλετε να το πείτε. Την καθημερινότητά σας βασικά θα θέλαμε να μας περιγράψετε ο καθένας όπως την έχει, όπως τη ζει. Καλό θα ήταν να μιλήσετε. Καθημερινότητα, όπως είπαμε. Όπως είπαν και οι καθηγητές και οι συμμαθητές μου, είναι άθλια, καθώς και αυτές τις μέρες με την πολύ βροχή δεν μπορούσαμε καν να κάνουμε μάθημα. Τις λούμες. Αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι τι έφτιαξε και έχει χαθεί τόσο πολύτιμος χρόνος και φτάσαμε 5 χρόνια για να συζητάμε τώρα εάν και εφόσον και πού θα δημιουργηθεί ένα νέο σχολείο. Δηλαδή έχουν περάσει 5 χρόνια και είπατε κι εσείς ότι είμαστε ακόμα στο Α και μπορεί από ό,τι κατάλαβα να μην είμαστε ούτε καν στο Α. Να μην έχουμε ξεκινήσει ακόμα την ΑΒ. Τι έχει φτιάξει και 5 χρόνια τώρα ακόμα συζητάμε για το εάν και εφόσον θα. Και πού. Εγώ εδώ έχω σε ένα αρχείο το οποίο έχω κάνει ότι υπάρχει μια παλινδρόμηση εκ μέρους των αρμοδίων και μιλάω και για το Δήμο και για την περιφέρεια σε ό,τι σχετίζεται με το ελόγω έργο. Αγώνας δρόμου για το σχολείο. 4 Τετάρτου του 2017. Έχω εδώ μαζί μου. Συνάντηση στην ΦΤΥΠ του κυρίου Δρακουλόγκονα αντιπεριφερειάρχη για να φτιαχτεί το σχολείο στον Αγίο Αντώνη. Ανακοίνωση είναι αυτό. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Να. Ό,τι βλέπετε λοιπόν στις ανακοινώσεις, άρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε εσάς, τα έχουμε, γινόταν και σε γνώσεις του και σε μένα και στο σύλλογο. Έτσι. Λεφτά υπάρχουν για την παλική, έχω άλλα εδώ αυτό. Ο Δρακουλόγκονας αποφασίστηκε και τα λοιπά. Ο Δήμος έγινε αυτό, έγινε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, ας πούμε, παρουσία της βουλευτού και τα λοιπά. Έγινόταν λοιπόν είχαμε μία ενημέρωση ότι το σχολείο δρομολογείται από μέρα σε μέρα, τον Σεπτέμβριο δημοπρατήτσε το. Εντάξει. Σε εσά το είναι κεφαλαιονιά που έχω εδώ, αποφασίστηκε η αδειοδότηση όλων των σεισμόπληκτων σχολείων. Έτσι, ότι προχωράμε, λεφτά υπάρχουν για το Λύκειο Παλικής. Εντάξει, συναντήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης, ο υπεύθυνος του Δήμου, στη κτηματική, ορίστε σα δημοσίευω, σα δείχνω και φωτογραφία. Εντάξει, κοιτάξτε τι να το δείτε. Και το 2018
τον Ιούνιο, ήρθε ο διευθύνοντας σύμβουλος, ο προηγούμενος διευθύνοντας σύμβουλος της ΚΤΥΠ, ο οποίος μας είπε ότι για ποιο σχολείο μιλάτε, που δεν υπάρχει κανέτης. Μας το είπε δε αυτό, όπου παραβρισκόμουν εγώ, παραβρισκόταν και άλλοι διευθυντές στην εκδήλωση που έκανε το ΤΕΕ για τα σχολεία στο χώρο του ΤΕΗ, πολλαπλών χρήσεων του ΤΕΗ. Έτσι, τι να σας πω. Υπήρχε πάντως με αυτό μία παλινδρόμηση. Εμείς είχαμε την πληροφορία ότι προχωράει για τον Αγιαντώνη. Όχι, όχι, υπήρχε μία. Η πληροφόρηση ήταν από την πλευρά του Δήμου και κυρίως της Περιφέρειας, αλλά και του Δήμου, ότι προχωράμε να βγάλουμε τις άδειες για να κάνουμε τη δημοπρασία του σχολείου. Και ξαφνικά, εδώ και 6 μήνες, 7, διαπιστώνουμε ότι από τα λεγόμενα του Διευθύνοντα Σύμβουλα της ΚΤΥΠ, ότι δεν υπήρχε καν αίτηση. Και διαρωτώ με τώρα εγώ τώρα, γιατί πρέπει να το πω. Δηλαδή τι συζήταγε στην ανακοίνωση που κάνει με τον ίδιο να... Αυτό είναι το Διευθύνοντα Σύμβουλο. 1,5 χρόνο πριν, για το σχολείο. Και δεν του είπε ο Διευθύνοντα Σύμβουλος ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει αίτηση. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ευθύνες σε κάποιους, σε κάποιους φορείς, σε κάποιο. Εγώ δεν είμαι... Για την καθυστέρηση αυτή και γιατί έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να ξέρω ότι σαφώς υπάρχουν ευθύνες. Ότι υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν σαφώς. Και ο καθένας πρέπει να τις πάρει από την πλευρά τη δική του. Και καλό είναι να κάνει ο καθένας σε τέτοιες περιπτώσεις να κάνει και την αυτοκριτική του όπου πιστεύει ότι έχει έτσι, μια. Την οποιαδήποτε ευθύνη έχει, γιατί ο μόνος που δεν την έχει είναι η σχολική κοινότητα. Δεν την έχω ούτε εγώ, ούτε ο σύλλογος των καθηγητών, ούτε οι συνδικαλιστές καθηγητές, ούτε ο σύλλογος των μαθητών, ούτε ο σύλλογος των. Έτσι, μπράβο. Εμείς είμαστε οι αποδέκτες μια τέτοια περίπτωση. Στο site δηλαδή της ΚΤΥΠ της 4 Τετάρτου το 2017, δηλαδή εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, τι γράφει. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Τρακουλόντονας με το Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών συναντήθηκαν με θέμα το νέο σχολικό συγκρότημα στο Λιξούρι. Ο κ. Τρακουλόντονας συναντήθηκε με τον κ. Καραγιάννη, ο οποίος έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για να προχωρήσει σύντομα το νέο αυτό μεγάλο έργο στην περιοχή της Παλικής. Από την πρώτη τους κιόλας συνάντηση στις αρχές Μαρτίου, ο κ. Καραγιάννης αγκάλιασε την πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη, έδωσαν τα χέρια και υποσχέθηκαν ότι θα προσπαθήσουν από κοινού να ολοκληρώσουν το σχολείο όσο το δυνατόν συντομότερο. Στη συνάντηση παρευρισκόταν και η κυρία Αγγελική Κοκολιάδη και τα λοιπά προϊστάμενη των τεχνικών υπηρεσιών. Και αυτός ο κ. Καραγιάννης το 2018, τον Ιούνιο, ήρθε εδώ και μας είπε ότι δεν υπάρχει καν αίτηση. Για ποιο σχολείο. Αυτό πότε που διαβάσατε τώρα, πότε ήταν. Το 17. Το 17. 1,5 χρόνο και 1,5 χρόνο μετά, ήρθε εδώ και που το βρήκαμε αυτό, το βρήκαμε στο site της ΚΤΥΠ. Τώρα, τι να σας πω. Ποιο κοροϊδεύει ποιον, τι πιέσεις υπάρχουν από πίσω, δεν μπορώ να τις ξέρω. Για ποιο λόγο. Εκείνο το οποίο θέλουμε να καταστήσουμε σαφές είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση του Λύκειου να πάει πίσω. Εάν μεθοδεύεται αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει πίσω. Και αυτό έχει υιοθετηθεί, όπως σας είπα, και ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είναι νομίζω και παλαϊκό αίτημα, το οποίο δεν σηκώνει εκπτώσεις, ούτε κοροϊδίες. Άρα εδώ πρέπει να λάβουν οι αρμόδιοι, γιατί εγώ επικοινώνησα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Βαλετσάτο, πριν από τα Χριστούγεννα και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και του είπα. Μου είπε ότι εγώ δεν είμαι γνώστης κλπ. Και θα πάρω μία πρωτοβουλία να συγκαλέσω μία σύσκεψη η Περιφέρεια μαζί με το Δήμο, με το σχολείο και τους αρμόδιους φορείς, τους συνδικαλιστές κλπ. Στην οποία να δοθεί μία λύση τι πρόκειται να κάνουμε. Ξανά επικοινώνησα με γραπτό μήνυμα μετά το Γενάρη με το που ανοίξαμε και δεν έχω λάβει καμία απάντηση ακόμα για το πότε θα γίνει αυτή η σύσκεψη. Αλλά βιώνετε τώρα και το θόρυβο της συνεχής. Εσείς θα έχετε... και με το χαλάζι, δεν ακούς τα παιδιά, δεν ακούς τίποτα. Ήδη τώρα δεν ακούγόμαστε. Είναι προηγική, πώς λέμε. Και αυτό που θέλω να συμπληρώσω, όταν έγινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Λιξούρι,
είχαν βγάλει το πλάνο για τα 20 χρόνια για το Λιτσούλη. Το πρώτο πράγμα που θα φτιαχτεί, και το είχε γράψει και πρώτο και στην απάντηση που του είχα κάνει εγώ και ο Δημήτρης τότε από την Μελιμέκη, ήταν ότι θα είναι το Λύκειο στο Λιτσούλη. Είναι ένα αίτημα το οποίο υπάρχει και πριν από τους σεισμούς του Λιτσούλη. Γιατί πριν 3 χρόνια. Είναι πάνω εδώ. Τότε. Και ήταν ότι θα είναι το πρώτο που θα γίνει και είμαστε καλό δρόμο. Ήταν η απάντηση ότι προχωράμε πολύ καλά. Αυτό που προχωράμε πολύ καλά είναι αυτά που τώρα ξαφνικά βρίσκουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα και θέλουμε ενημέρωση. Έχετε δρομολογήσει κάποιες κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, δεν έχουμε κανένα, δεν έχουμε αν θέλετε οδικό χάρτη για το τι πρόκειται να κάνουμε αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε ανοιχτοί σε ένα διάλογο με όλους τους αρμόδιους και πιστεύουμε ότι εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που έχουμε για να μην θεωρηθούμε ότι απλώς και μόνο διαμαρτυρόμαστε και μόνο να διαμαρτυρόμαστε. Εμείς θέλουμε να δοθεί πραγματικά λύσεις. Εντάξει, και γι' αυτό, και γι' αυτό παρακαλούμε, κλιπαρούμε, κάνουμε παράκληση πραγματικά σε όσους ασχολούνται και έχουν την αρμοδιότητα από αυτού του ζητήματος να ενσκύψουν πάνω στο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί λύση, συνεννόηση και λύση. Χθες. Ακριβώς. Αλλά εμείς το αντιμετωπίζουμε δυστυχώς σήμερα. Μια κουβέντα μόνο επιπλέον, να πω το εξής, ότι στην ίδια λογική ρημούλτισης του σχολείου αυτού λειτουργεί και η ρημούλτιση του μηχανουργείου Λιξουρίου, το οποίο μέχρι τώρα όλοι ήξεραν ότι είναι κόκκινο, είναι για κατεδάφιση, έχει χαρακτηριστεί, υποτίθεται, από την πρώτη αυτοψία κατεδαφίσιμο και τώρα ξαφνικά προκύπτει ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους νομοδότηση και ότι αυτό θα επισκευαστεί αντί να φτιαχτεί καινούριο. Τι? Αν θέλετε όμως από εκεί περάστε να δείτε την κατάσταση που υπάρχει και αν ήταν μαθητές μέσα σε αυτό το κτίριο που έχει πέσει ολόκληρος ο τείχος, αν θα είχαν σκοτωθεί ή όχι. Λοιπόν, αυτό ας βγει κάποιος να με διαψεύσει, δεν πειράζει, μια φορά κι εγώ να πω ψέματα. Ότι είναι τελικά, ή να το βάλω σε μορφή ερωτήματος, είναι τελικά κατεδαφίσιμα τα σχολεία αυτά, το μηχανουργείο αυτό και το Λύκειο Λιξουρίου, είναι ή δεν είναι, ή είναι επισκευάσιμα. Να μας απαντήσουν. Διότι η χρηματοδότηση των 5 εκατομμυρίων από την περιφέρεια Αττικής περιμένει και για το Ματσαβινάτιο και για την Αγία Θέκλη που υποτίθεται ότι υπάρχουν μελέτες και χρήματα και δεν υλοποιούνται. Γιατί? Πρέπει να απαντήσουν.